Λοιπόν, είπα το απλό και το λογικό, ότι εμείς είμαστε μια πολιτική δύναμη η οποία από την αρχή έχει υπηρετήσει την λογική ότι τα μνημόνια είναι και αδιέξοδα και αντιλαϊκά. Και βεβαίως το αποδεικνύουμε, άλλωστε το αποδεικνύει και η πραγματικότητα. Λίγο πιο δυνατάν, το αποδεικνύει και η πραγματικότητα. Άρα εμείς ερχόμαστε για να ακυρώσουμε στην πράξη και στην ουσία τα μνημόνια. Με αυτή τη λογική δεν έχουμε να συζητήσουμε τα 19 προαπαιτούμενα, γιατί ακριβώς είναι μνημόνια. Εμείς θα πούμε ότι εμείς τα 19 προαπαιτούμενα τα αντικαθιστούμε, τα πετάμε έξω, όπως θέλετε πείτε, ναι. Με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Με τα 20 περίπου μέτρα που περιλαμβάνει και που έχουν να κάνουν με την ανάσχεση της ανθρωπιστικής κρίσης, με την επανεκκίνηση της οικονομίας, με την ανάκτηση της εργασίας και με δημοκρατικές τομές. Άλλωστε, έχουμε βάλει, ήδη έχουμε καταθέσει στη Βουλή δύο τουλάχιστον νομοσχέδια που αφορούν αυτά και προετοιμαζόμαστε και για όλα τα άλλα, ώστε να τα καταθέσουμε. Το διάβασα. Στο βαθμό. Έχετε εντολή, λένε, έχετε έτοιμα τα νομοσχέδια. Τα νομοσχέδια τα οποία βασικά θα υλοποιούν. Μάλιστα. Σε πρώτη Ωραία. Φάση τα ζητήματα που αφορούν την ανθρωπιστική κρίση. Ερώτημα που κάνουν οι αντίπαλοι σας. Ναι. Αυτό αυτομάτως δεν σημαίνει ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτομάτως σημαίνει ότι θα υπακούσουμε στην εντολή του ελληνικού λαού. Σύμφωνοι. Αυτό είναι δεν θα το κρίνω εγώ. Απλώς σας λένε ότι οπότε, κύριε, πώς θα κάνεις τη ρήξη αυτή, με μία έννοια, από τη μία μεριά το μπαλάκι είναι και στους δύο, και στην κυβέρνηση με την οποία εντολή και στους θεσμικούς εκπροσώπους, οι οποίοι συναπαρτίζουν την Τρόικα, και εμείς λέμε ότι αυτά δεν γίνονται, είναι έξω από το δικό μας το πρόγραμμα. Ελάτε να συζητήσουμε τα ζητήματα που αφορούν τις δανειακές συμβάσεις και το δάνειο και το δημόσιο χρέος, με βάση όμως αυτή τη λογική. Από εκεί και πέρα. Υπάρχει άλλη ερώτηση όμως. Ο άλλος. Βεβαίως, φαντάζομαι ότι μία ερώτηση φέρνει την άλλη. Ναι. Εντάξει. Βεβαίως. Από εκεί και πέρα κάνουμε μια συνολική πούνε όλοι δεν το εντάξει, αυτό. Θα πείτε λοιπόν ότι εγώ την συνδανειακή σύμβαση που θέλετε, αυτούς τους όρους που τώρα κουβεντιάζετε και την αξιολόγηση κτλ. Δεν τα αφήνω στην άκρη. Εμένα το πρόγραμμά μου είναι καταρχήν ξεκινώνει τη Θεσσαλονίκη. Ακριβώς. Μάλιστα. 15 Μάη που πρέπει να πληρώσουν ένα ομόλογο, το πληρώσει η χώρα. Ωραία. Σε αυτό το χρονικό διάστημα λοιπόν έχουμε το χρόνο ώστε να γίνουν οι διαπραγματεύσεις και σε αυτό το επίπεδο εμείς έχουμε πει ότι δεν θα κάνουμε μονομερείς ενέργειες, ελπίζοντας ότι και από τη μεριά των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί ως τις 15 Μάη στην ουσία το μεγάλο ομόλογο είναι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ναι. Ήταν δύο μεγάλα ομόλογα. Ελπίζουμε ότι μέχρι τα τότε θα έχουν προχωρήσει έντονα οι διαπραγματεύσεις και θα έχει βρεθεί ικανοποιητική λύση. Ναι. Ελπίζετε. Εάν παρόλα αυτά σκληρύνουν τη στάση τους και δεν. Και οι ελπίδες αποδειχθούν. Σα πρόγνω, όπως πρόγνω το Σαμαρά τώρα. Τώρα το σπρώχνω το Σαμαρά. Τι θα κάνετε. Άστο. Τον Σαμαρά τον σπρώχνουν γιατί. Δηλαδή την έπρεπε. Για διάφορους λόγους. Γιατί έχει αποδεχτεί το πλαίσιο. Δηλαδή έχει συνυπογράψει, είναι η ιδιοκτησία του οι μνημονιακές πολιτικές, όπως τις λέμε εμείς. Ξέρετε ότι όλη η συζήτηση, κύριε Βίτσα, γίνεται για αυτό το θέμα. Αυτά είπε και ο κύριος Σαμαράς χθες. Ότι εσείς έτσι. Ο κύριος Σαμαράς έχει επαναφέρει την ρητορική του 2012, η οποία από ό,τι φαίνεται θα μας επαναφέρεται συνέχεια κάθε φορά που θα πλησιάσουμε. Για να πούμε και άλλη συζήτηση. Τώρα, επειδή υπάρχει όλο αυτό, καταλήγει σε ένα πράγμα. Σε περίπτωση που πάμε σε ρήξη, σου πούνε όχι, ρε. Είναι το δημοψήφισμα στο πρόγραμμά σας, στα σχέδιά σας, ναι ή όχι. Κοιτάξτε, ότι θα είμαστε σε συνεχή σχέση με τον ίδιο τον λαό, θα είμαστε. Αλλά θα έχουμε πρόστατη νοπή εντολή. Δηλαδή, ας βάλουμε τα πράγματα έτσι όπως είναι. Εμείς θα κατέβουμε στις εκλογές, όχι μιλώντας γενικά, αλλά με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ναι. Το οποίο, άρα, στο βαθμό που εμείς θα ψηφιστούμε από τον ελληνικό λαό και θα γίνουμε κυβέρνηση, έτσι δεν θέλω να εκφράσω κανένα επίπεδο αλαζονίας, αλλά με αυτή την εντολή πρέπει να προχωρήσουμε. Δεν είναι φυσιολογικό για μια φορά. Άρα δεν μια κυβέρνηση, να προχωρήσει με βάση αυτό δηλαδή, που θα πει προηγουμένως. Σε επίπεδο ρήξης εννοείται δεν θα ζητήσει έκριση να κάνετε ρήξη. Τι εννοούμε έχει ρήξη. Μην παίρνετε σαν δεδομένο τη ρήξη. Όχι. Εγώ γιατί λέω το εξής. Ότι το αλλάζουμε σε ένα σύστημα. Αλλάζουμε ότι δεν έχετε απαντήσει επαρκώς το τι θα κάνετε αν σας πούμε. Αλλάζουμε. Πάτε στις Βρυξέλλες, δεν ξέρω που θα γίνει η συνάντηση, σε μια πρώτη συνάντηση με την καινούργια κυβέρνηση με την οποία εντολή και σας λένε δεν συζητάω τίποτα, δεν ξέρω τίποτα, κάνει αυτά που έχει συμφωνήσει ως κράτος. Γυρίζετε πίσω εσείς. Ναι. Τι θα κάνετε.
Αυτό σας ρωτάνε όλοι. Ωραία. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Θα κάνετε δημοψήφισμα. Όχι, θα κάνουμε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Μόνοι σας. Δηλαδή, θα φάμε τον μισθό στα 751 ευρώ, θα δώσουμε τη 13η σύνταξη, θα δώσουμε την κάρτα για τη μετακίνηση. Θα βάλουμε τον νόμο, τα λεφτά, λέει. Το νόμο για τα. Ναι, θα πω και γι' αυτό. Θα, το νόμο για τα ληξιπρόθεσμα και τα κόκκινα δάνεια. Την ΕΡΤ. Και την ΕΡΤ. Και όλα αυτά θα τα κάνουμε μέσα από εσωτερική αναδιανομή, η οποία αφορά τον ίδιο τον κρατικό προϋπολογισμό, και συγχρόνως θα διαπραγματευόμαστε για το δημόσιο χρέος. Μου λέτε τώρα, θα σας πούν όχι. Βεβαίως και οι ίδιοι το όχι τους θα πρέπει να το προσμετρήσουν σε τι λένε όχι. Και συγχρόνως ότι θα μας κόψουν τα λεφτά. Τα λεφτά, τα λεφτά είναι δύο κομμάτια. Τα λεφτά από τη μία μεριά αφορούν κατά κύριο λόγο ομόλογα τα οποία αφορούν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κατά κύριο λόγο και τα οποία μετακυλίονται. Στην ουσία είναι μπαίνουν από τη μια τσέπη στην άλλη, ναι, κατά κύριο λόγο. Και δεύτερο, ζητήματα που αφορούν τη ρευστότητα των τραπεζών, για τα οποία θα γίνει και συζήτηση και με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, εσείς λέτε ότι αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σηκώσει το τηλέφωνο ο κύριος Τσίπρας και είναι η Μέρκελ, λέω τώρα εγώ τώρα. Ναι. Του πει ότι αν κάνει το μισθό 751 πάλι, όπως έχει εξαγγείλει, είσαι εκτός θέματος, εκτός προγράμματος, σου κόβουμε την ρευστότητα. Εμείς θα κάνουμε το μισθό 751. Εσείς θα το κάνετε. Μα αφού ο κύριος Στόλιος, εσείς θα το κάνετε, λέτε. Θα το κάνουμε τα 751, όπως και τη 13η σύνταξη στους συνταξιούχους. Και θέλω να σας πω ότι δεν είναι μόνο οι επίσκεψεις στις Βρυξέλλες, είναι και οι επισκέψεις σε μια σειρά κράτη. Είναι και οι σχέσεις και οι συνεννοήσεις με άλλες αριστερές πολιτικές δυνάμεις και οι σχέσεις και συνεννοήσεις με την κοινωνία. Εντάξει. Κύριε Αρβανιτόπουλε, τι λέτε για όλα αυτά? Λέω ότι έχουμε μπει σε μια εθνική περιπέτεια.